Ένας από τους επιβάτες είναι ο κύριος Γιάννης Σπυριδάκης, επιβάτης του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Κύριε Σπυριδάκη, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε και πού σας βρίσκουμε? Είστε Αθήνα τελικά, τώρα είστε Αθήνα? Είμαστε Αθήνα, ναι, είμαστε Αθήνα σε ένα ξενοδοχείο. Mm-hmm. Μετά την περιπέτειά μας βρισκόμαστε τώρα εδώ και περιμένουμε να περάσει η ώρα για να επιβιβαστούμε επιτέλους στην πτήση με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Είναι η πτήση που φεύγει 5 και 20 το απόγευμα, αυτή η απευθείας, αυτή δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία, για περιγράψτε μας λίγο τώρα. Πώς το βιώσατε, πώς ενημερωθήκατε, εάν πανικοβληθήκατε? Κοιτάξτε, το ταξίδι ήταν όπως έπρεπε να είναι μέχρι τη στιγμή που φτάσαμε περίπου πάνω από την Ιταλία, όπου μας ανακοινώθηκε από τον πιλότο ότι για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να επιστρέψουμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Mm-hmm. Δεν σας είπαν τον λόγο? Όχι, όχι, όχι. Δεν ανέφεραν κάτι συγκεκριμένο. Απλά μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρήσαμε ότι κάτι έχει συμβεί. Δεν πήγε το μυαλό μας στο κακό. Απλά ότι για κάποιο λόγο πρέπει να επιστρέψουμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Γυρίζετε τώρα. Γυρίσατε συνοδεία F-16. Προσγειώνεστε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί τι γίνεται ακριβώς? Κοιτάξτε, στο Ελευθέριος Βενιζέλος μόλις προσγειωθήκαμε, είχαμε εντολή να αποβιβαστούν από το αεροσκάφος μόνο όσοι μπήκαν σε αυτό από την Αθήνα. Ο κόσμος ο οποίος είχε επιβιβαστεί από το Ντουμπάι έπρεπε να παραμείνει στη θέση του και θα γινόταν, πιστεύω, σε αυτούς κάποιος εξονυχιστικός έλεγχος, γιατί το άτομο το οποίο αναζητούσαν ήταν ανάμεσα από αυτά. Άρα εσείς δεν είδατε ελέγχους αστυνομικούς να ανεβαίνουν στο αεροσκάφος, δεν είδατε τέτοιο πράγμα, απλώς αποβιβαστήκατε? Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Εμάς η αποβίβασή μας από το αεροσκάφος και η μεταφορά μας στα λεωφορεία μέχρι να φτάσουμε και στο Ελευθέριος Βενιζέλος στο κεντρικό κτίριο ήταν ομαλή. Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Και τώρα πήγατε σε κάποιο ξενοδοχείο και ετοιμάζεστε τώρα να φύγετε να κάνετε κανονικά την πτήση στην Νέα Υόρκη. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν ήταν τόσο ότι ανακοινώθηκε η επιστροφή μας στην Αθήνα, αλλά όταν ρωτήσαμε το προσωπικό του αεροσκάφους για ποιο λόγο τελικά γίνεται αυτή η επιστροφή, μας είπαν ότι δεν επιτρέπεται να πετάξουμε πάνω από τον εναέριο χώρο της Γαλλίας. Mm-hmm. Αυτή ήταν η δική τους, η δική τους δικαιολογία. Κάτι το οποίο όμως, επειδή εμείς είχαμε ίντερνετ on board, δηλαδή μπορούσαμε να μπούμε στο ίντερνετ, στο Wi-Fi, ενώ ήμασταν μέσα στο αεροσκάφος, υπάρχουν εφαρμογές, όπως γνωρίζετε, που μπορεί κάποιος να δει την κίνηση των αεροσκαφών παγκόσμια. Μάλιστα. Είναι. Μας έστειλαν φωτογραφία που έδειχναν πάνω από τον εναέριο χώρο της Γαλλίας πάρα πολλά αεροσκάφη να πετάνε κανονικά. Mm-hmm. Οπότε θορυβηθήκαμε αρχικά από αυτό και επίσης από το γεγονός ότι επειδή υπάρχουν οθόνες μέσα στο αεροσκάφος, μας πληροφορούν για την πορεία του αεροσκάφους. Ναι. Όταν είδαμε ότι είχαν γίνει κύκλοι πάνω από τη Σαρδινία και η πορεία του αεροσκάφους ήταν νότια, δηλαδή εμείς φανταστείτε ότι βλέπαμε ότι κινούμαστε προς την Τινησία κατά κάποιο τρόπο, ναι, τότε αρχίζαμε να προβληματιζόμαστε έντονα. Δηλαδή καταλάβαμε ότι κάτι κακό έχει συμβεί και δεν είναι απλά μία σύνηθις διαδικασία, ναι, διαδικασία επιστροφής. Αντιληφθήκατε την ύπαρξη των μαχητικών μπαίνοντας στον ελληνικό εναέριο χώρο ή όχι? Όχι, όχι. Κοιτάξτε, ήταν αρκετά περασμένη ώρα, ήταν σκοτάδι έξω. Θεωρώ απίθανο κάποιος να παρατήρησε τα συγκεκριμένα αεροσκάφη και την ρήψη του καυσίμου θεωρώ ότι την αντιλήφθησαν αυτοί οι οποίοι καθόντουσαν κοντά στο φτερό και σίγουρα σε παράθυρο. Μάλιστα. Κύριε Σπυριδάκη, καλό ταξίδι. Περαστική ήταν τα λεωφορεία. Ναι, να περάσετε καλά στη Νέα Υόρκη, αυτό είναι το βασικό. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.